Γεια σε όλους, Τσουνάμι εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της σειράς Minecraft. Μετά από τα σχόλιά σας που μου είχατε γράψει στο προηγούμενο βίντεο με το βολέι, πήρα πάρα πολλά σχόλια με πολύ όμορφες ιδέες και πραγματικά μακάρι να θυμόμουν τα ονόματα από τα παιδιά που μου είπαν να τα αναφέρω στο βίντεο. Αλλά παιδιά, είστε τόσο πολλοί που δεν σας θυμάμαι τα ονόματά σας. Και είδα ότι θέλετε πολύ να φτιάξω νεροτσουλήθρα. Πριν ξεκινήσουμε, εδώ τι βλέπετε στον κόσμο υπάρχει σε βίντεο, όλα τα πάντα. Και απλά παίζω τώρα στο καλοκαιρινό project. Λοιπόν, έκατσα λίγο, έκανα μια προεργασία ακόμα, καθάρισα εδώ λίγο το χώρο και έκατσα και μεγάλωσα την πισίνα που είχε εδώ το Beach Bar, όπου και αυτό υπάρχει σε βίντεο, και την έφτιαξα έτσι στις διαστάσεις ώστε να κάνουμε εδώ πάνω την τσουλήθρα. Ίσως αργότερα βάλω άλλη μία τσουλήθρα από εδώ, νερό τσουλήθρα, αλλά βλέπουμε. Προς το παρόν, τι θα γίνει. Καταρχάς, αυτή τη νερό τσουλήθρα την είδα στο YouTube και εγώ δεν το έβγαλα από το μυαλό μου, δεν είμαι ο creator που το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άπειρες νεροτσουλήθρες εκεί στο YouTube, αρκεί να ψάξετε. Και αυτή μ' άρεσε, είδα μία έτσι μ' άρεσε, αλλά ήταν σε Xbox και λέω δεν το κάνω εγώ στα ελληνικά στο PC να το δείξω, να το εξηγήσω και στα ελληνικά, και έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω όσο γίνεται να το κάνω cut και θα το δείτε και πάνω δεξιά τώρα ολοκληρωμένο πως είναι, θα το υπάρχει ήδη σε μία φωτογραφία. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο πολύ κάτι γίνεται, ώστε να μην σας κουράσει και να μην βγει μεγάλο το βίντεο, αν και είναι λίγο μεγάλο το project. Λίγο μεγάλο το project. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τώρα, αρχικά θα βάλουμε εδώ πέρα quartz. Αυτό εδώ βλέπετε το έχω κάνει έτσι, δεν έχω βάλει γύρω γύρω slab. Και θα βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5. 5 quartz στη σειρά, block. Και θα βάλουμε εδώ, έτσι να κάνει οπ, γωνία, θα βάλουμε 3 ακόμα, 1, 2, 3, τώρα θα βάλουμε 9 στη σειρά σαν σκάλα. Λοιπόν, 1, έλα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, τέλεια. Για να τα μετρήσουμε πάλι. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία, ίσως χρειαστεί λίγο εδώ να καθαρίσω, γιατί δεν το υπολόγισα ότι θα βγει τόσο. Και το βλέπουμε. Το φτιάχνω ένα λεπτάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και αφού επιστρέψαμε και φτιάξαμε λίγο εδώ, το μεγάλωσα. Για λεπτομέρειες δεν έκατσα τώρα να ασχοληθώ, γιατί ήδη είχα αρχίσει το βίντεο. Και συνεχίζουμε. Εδώ τώρα θα πάμε 12 στο πλάτος. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία, τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε red wool εδώ πέρα και θα κάνουμε ακριβώς copy όπως είναι αυτό, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 εδώ πέρα στην ευθεία και μετά σκάλα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 12 στο μήκος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία. Και αφού το τελειώσαμε και αυτό, τώρα θα έρθουμε εδώ και θα κάνουμε το ίδιο, αλλά ένα μπλοκ κάτω. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Εδώ τώρα έτσι η σκαλίτσα μας θα ανέβει έτσι. Ωραία. Ωραία.
Τέλεια. Και ο τελευταίο. Ωραία, και τώρα θα το πάμε πάλι μέχρι τέλος. Οπ. Λοιπόν, εδώ βλακεία έκανα, δεν έπρεπε να πάει αυτό μέχρι τέλος. Λοιπόν, ούτε αυτό. Εδώ, έτσι. Ωραία, εμείς φτιάχνουμε καλοκαιρινό project. Και αυτό βρέχει στο Minecraft. Τώρα, θα κάνουμε πάλι το εξής. Θα κάνουμε το ίδιο copy, δηλαδή όπως ακριβώς το βλέπουμε και από το δίπλα που κάναμε την πρώτη φορά. Δηλαδή αυτή τη γραμμή. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Και έχουμε την πρώτη νεροτσουλήθρα. Όπου αυτή θα πέσει αργότερα το νερό, θα δούμε πώς το φτιάξουμε. Τώρα, αυτή τη διαδικασία με τα χρώματα όπως το έκανα, θα την επαναλάβετε όσες φορές θέλετε. Εγώ θα βάλω πορτοκαλί, θα βάλω κίτρινο, πράσινο, μοβ, ροζ, μέχρι εδώ πέρα. Και θα δούμε. Λοιπόν, το κάνω μία, για να μην σας τρώω το χρόνο σας, να το τελειώσω αυτή τη διαδικασία με έτσι copy και το βλέπουμε. Ωραία, και δείτε τώρα με τρία χρώματα πόσο όμορφο έχει αρχίσει να γίνεται η νεροτσουλήθρα. Λοιπόν, θα συμπληρώσω και τα υπόλοιπα και το ξαναβλέπουμε. Ωραία, και αφού τελειώσαμε και το τελευταίο χρώμα, βλέπετε πόσο όμορφο έχει γίνει έτσι η τσουλήθρα με σα ουράνιο τόξο, βλέπετε, πολύ όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός μου, να σας δώσω την ιδέα που κι εγώ είδα, να σας τη μεταφέρω στα ελληνικά, να σας συμβουλέψω πώς θα το κάνετε και να το φτιάξετε εσείς να το χαρείτε. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα θέλετε για να κάνετε και ό,τι παραλλαγές θέλετε και να το εμπλουτίσετε και να βγει πολύ καλύτερο από το δικό μου. Οπότε για αυτό που κάνω, κάντε ένα like αν σας αρέσει, κάντε μια εγγραφή αν είσαστε καινούργοι και γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν όντως σας αρέσει. Λοιπόν, τώρα εδώ θα κάνουμε τη γραμμή πάλι μια κόπια όπως είναι. Εδώ, όπως είναι έτσι. Και εδώ θα το μακρύνουμε. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Άλλο ένα θέλει, 12, boom. Ωραία. Και τώρα εδώ θα χρειαστούμε. Ωραία. Βγάλουμε το ένα χρώμα και θα βάλουμε σκάλες. Πού είναι? Ωραία. Τέλεια. Όπου είναι τώρα ίδια διαδικασία δηλαδή, αλλά αυτή τη φορά με, πώς το λέει, με άσπρο ξύλο, wood planks. Λοιπόν, για το κάνουμε έτσι για να είναι σκαλίτσα. Εδώ θα βάλουμε, οπ, δεν πάει, θα βάλουμε έτσι. Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ, τέλος πάντων. Βάλουμε πάλι σκάλα. Πάλι σκάλα. Το κάνουμε έτσι. Θα βάλουμε σκοτεινά ένα μπλοκ. Το κάνουμε έτσι και μετά βάζουμε σκάλα. Ωραία. Άντε πάλι. Δεν μας θέλει ο καιρός, σε κάθε βίντεο δεν μας θέλει. Είναι επειδή είμαι σε creative mode, γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα θα πάει η σκάλα κάπως. Πώς, έτσι. Θα το βάλουμε έτσι.
Και θα σπάσουμε εδώ αυτά τα μπλοκ. Ήταν άχρηστα τελικά, δεν χρειαζόταν. Ωραία. Και θα κάνουμε άλλη μία φορά copy εδώ, μια τελευταία, το με το quartz. Λοιπόν, και αφού το τελειώσουμε και αυτό, θα πάμε πάνω να κάνουμε δουλίτσα. Λοιπόν, και αυτό 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Άρα αυτό δεν χρειάζεται. Έτσι, τέλεια. Και τώρα θα το κάνουμε, θα το γεμίσουμε όλο, αφού το κλείσουμε και από εδώ τη γραμμή, να είναι το πάνω μέρος από την νεροτσουλήθρα. Αφού το κλείσουμε θα το γεμίσουμε όλο με wood plank για να γίνει πιο όμορφο. Το κάνω μία και επιστρέφω. Ωραία, και αφού το τελείωσα, εσείς μπορείτε να βάλετε και cobblestone, ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι, είναι δικιά σας επιλογή. Και αφού το τελείωσα, βάζω εδώ πέρα μία σκάλα έτσι, ανάποδα, εδώ, σε όλα. Και τώρα θα βάλουμε slab, ένα slab σε όλα, να γίνει πιο ψηλό. Πιστεύω να σας αρέσει, γιατί πολλοί μου το ζητήσατε στα σχόλια και θα χαρώ, εδώ δεν βάζουμε, θα δείτε θα κάνουμε, και θα χαρώ πολύ να μου γράψετε ότι σας άρεσε και ότι το φτιάξετε κι εσείς. Και όπως λέω σε κάθε βίντεο και κάποιες φορές το ξεχνάω βέβαια, στείλτε μου στο fanpage στο Facebook αν το φτιάξατε κι εσείς και θα το δημοσιεύσω αν θέλετε με το όνομά σας, για να φάνει ότι είναι δικό σας. Εδώ βάζουμε, εδώ δεν βάζουμε, εδώ βάζουμε. Ωραία, και αφού το ανεβάσουμε όλο το quartz, ένα quartz slab. Ωραία. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε nether brick fence και θα το ανεβάσουμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Θα το κάνουμε σε κάθε γωνία. 3, 4, 5. Κάνουμε και εδώ. Ωραία. Τέλεια. Και το τελευταίο fence θα μπει εδώ. Τώρα θέλουμε quartz σε σκάλα. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε εδώ μια σκάλα και θα την προεκτείνουμε ένα να βγει προς τα έξω. Και εδώ το ίδιο. Έτσι. Και από εδώ το ίδιο. Ένα να βγει προς τα έξω. Και από εδώ το ίδιο. Ωραία. Τώρα θα ενώσουμε αυτά μεταξύ τους, έτσι γύρω γύρω, και αν μην σας τρώω το χρόνο σας, επιστρέφουμε. Τέλεια, το έκανα γύρω γύρω και τώρα θα βάλουμε μία ακόμα σειρά έτσι quartz και τώρα βλέπουμε, για κάτσε, εδώ, αν σηκωθούμε πάνω, είναι, άρα θέλει άλλη μία. Ωραία. Δύο σειρές τότε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε εδώ, στο αυλάκι που θα τρέχει το νερό, θα βάλουμε glass με το χρώμα που είναι από το κάθε ένα. Βάζουμε πάλι δύο γραμμές και επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία με τα χρώματα όπως κάνω εγώ τώρα. Βασικά εδώ πρέπει να βάλουμε ένα quartz και να μοιάζει λίγο καλύτερα να φαίνεται, οπότε κάντε και αυτή τη γραμμή όλη κανονική
Και όταν το τελειώσετε, δείτε το εδώ πώς θα πάει. Αν θέλετε, βάλτε άσπρο. Θα το δείξω κι εγώ. Και αφού τελειώσαμε όλα τα χρώματα, μένει το χρώμα της σκάλας. Και δείτε εδώ, δεν είναι, εδώ είναι 2, εδώ δεν είναι 2, δεν είναι ακριβώς συμμετρικό, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Και θα βάλω άσπρο, όχι το καθαρό άσπρο, αφού που είναι white, γυαλί. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχει κάνει σκιά έτσι το εφέ, έτσι όπως θα ήταν και κανονικά στο real life. Και εγώ θα κάνω ακόμα ένα επίπεδο με slab γύρω γύρω για να φαίνεται έτσι πιο όμορφο και πιο εντυπωσιακό. Εσείς φυσικά αν θέλετε το κάνετε, αν δεν θέλετε δεν το κάνετε. Και αφού τελείωσα και με το γύρω γύρω το έκανα με ένα επίπεδο με slab και έγινε ακόμα πιο όμορφο. Τώρα θα κάνουμε εδώ για να μην στέκεται αυτό έτσι άσχημα στον αέρα. Θα το κάνουμε σαν βάση. Λοιπόν, θα μετρήσουμε από εδώ, από το τελευταίο, από το κάτω. 5 μπλοκ. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε πάλι 1, 2, 3, 4, 5 εδώ. Ωραία. Θα το κάνουμε έτσι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το μπλοκ. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε θέλετε. Είτε brick ή οτιδήποτε. Και θα βάλουμε και εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι θα το κάνουμε να τη βάση να φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό και πιο αληθοφανές. Είναι ροτσουλίδρα μας. Έτσι. Και θα το συνεχίσουμε εδώ μέχρι το τέλος. Ωραία. Και αφού το επαναλάβετε και από την άλλη μεριά και αυτό, το ξαναβλέπουμε. Ωραία. Και αφού το τελείωσα και αυτό, έχω κάνει και λίγο γύρω γύρω με fence. Θα κάνουμε και εδώ. Θα το τελειώσουμε με netherrack fence. Τώρα μπορείτε να τα αφήσετε έτσι να βάλετε μια πόρτα εδώ κάπου. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε είτε glowstone έτσι. Να το κάνουμε να φαίνεται πιο ωραία. Να δούμε και εδώ. Ωραία. Και να βάλετε και chest. Κάτι έτσι για διακόσμηση τέλος πάντων, όπως εσείς θέλετε. Να μοιάζει και να φαίνεται πιο ωραίο. Εγώ θα το κλείσω. Δεν έχω σκοπό να ξαναμπω εδώ μέσα. Και τώρα, τι άλλο μένει. Καταρχάς εδώ θέλω μια σκάλα. Ωραία. Έχω κάνει και ένα σχεδιάκι εδώ στην πισίνα. Ίσως στο μέλλον το αλλάξω και κάνω κάποιο άλλο πιο ωραίο. Και νεροτσουλήθρα χωρίς νερό δεν είναι νεροτσουλήθρα. Έτσι. Θα βάλουμε και εδώ slab. Τα ξέχασα πριν. Έτσι. Ωραία. Να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Και τώρα ήρθε η ώρα για το νερό. Ρίχνουμε νερό. Και έχουμε την νεροτσουλήθρα μας. Job done. Well done. Και τώρα εγώ θα βάλω shell artex, πως λέγεται αυτό το block. Δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά θα το βάλω τώρα εδώ στο τελευταίο. Ουπ. Ωραία. Έτσι να δώσω ένα εφέ. Και τώρα από εδώ και πέρα το βίντεο είναι καθαρά διακόσμηση. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα μπλοκ κανονικό, ένα με shell artex, πως λέγεται. Έτσι ξέρω εγώ για διακόσμηση, για να φαίνεται πιο όμορφα. Ουπ. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Τέλος πάντων, ίσως βάλουμε και εδώ. Ουπ, ουπ, συνεχίζω να κάνω λάθη. Ωραία. Και να το φτιάξετε όπως εσείς θέλετε. Λοιπόν, πάμε να το τελειώσουμε και από εδώ. Μία στα τσάκα τσάκα. Να υπενθυμίσω να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Για να κάνω και άλλα στο μέλλον.
Να κάνετε μία εγγραφούλα αν βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι μου και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο από μένα, και γράψτε μου και στα σχόλια ό,τι θέλετε να πούμε για το Minecraft και να συζητήσουμε. Τώρα εγώ εδώ πάει, ταιριάζει, για να δω. Μπα, δεν κάθε καν. Okay. Τώρα εδώ γύρω γύρω μπορείτε να κάνετε ένα χώρο που θα είναι καθαρά με wood plank. Ένα σωρό ιδέες από εδώ και πέρα. Ωραία. Και αφού το έκανα και αυτό, όπως είπα, έτσι έβαλα ένα γύρω γύρω με wood plank. Πολλοί μου είπατε στο προηγούμενο, μου γράψατε στα σχόλια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε ιδέες, και θέλω να το κάνετε και σε αυτό το βίντεο από κάτω στα σχόλια. Φτιάξε ένα ναυαγοσώστη. Για να φτιάξω ένα ναυαγοσώστη είναι δύσκολο. Τι να κάνω, ένα άνθρωπο. Τέλος πάντων, θα φτιάξω ένα ναυαγοσώστη να στέκεται εδώ. Έτσι. Και εδώ θα έχει από εδώ μια σκάλα. Θα βάλουμε και τα χερούλια. Και θα βάλουμε και εδώ που θα ανεβαίνει, και θέλουμε και fence. Τέλεια. Θα βάλουμε και fence. Ωραία. Και μπορείτε τώρα να εδώ να βάλετε εξαπλώστρες, να βάλετε ομπρέλες, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε. Θα δούμε, μπορώ να κάνω και άλλη τσουλήθρα στο μέλλον εδώ. Μπορεί να είναι... Μου έχετε πει για τους γέρες. Οκ, okay, θα βάλουμε και τους γέρες σε επόμενο βίντεο. Μου έχετε πει πολλά πράγματα για να αλλάζουν, για να κάνουν, για να ράνουν. Σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε. Χώρος υπάρχει άπειρος, καθαρίζω συνέχεια. Και ομορφαίνει εδώ το project μας το καλοκαιρινό. Και το βλέπουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πόση ώρα θα βγει το βίντεο. Λογικά θα είναι σύντομο εν σχέση με το πόση ώρα κάθομαι και το φτιάχνω. Γι' αυτό να υπενθυμίσω, ένα like με βοηθάει, μία εγγραφούλα στο κανάλι με βοηθάει ακόμα πιο πολύ, μία κοινοποίηση βοηθάει ακόμα πιο πολύ. Γράψτε μου στα σχόλια, θέλω να πάντα να ακούω τη γνώμη σας και να βλέπω τι σκέφτεστε και τι θέλετε να δείτε. Αυτά από εμένα, μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.